Με αφορμή την επικράτηση των εθνικών δυνάμεων στις ιταλικές εκλογές, ο Ηλίας Κασιδιάρης έστειλε επιστολές συγχαρητηρίων στη Τζόρτζια Μελόνι και τον Ματέο Σαλβίνι. Ενώ αντιπροσωπεία του Εθνικού Κόμματος Έλληνες έδωσε παρόν στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στην Ρώμη. Η μεγάλη νίκη των εθνικών δυνάμεων στην Ιταλία σηματοδοτεί την απαρχή ενός κοινού πανευρωπαϊκού αγώνα με στόχο την διάσωση των υπέρτατων αξιών της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. Τα έθνη της Ευρώπης και προπαντός το ελληνικό έθνος, που διέδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μείζωνα προβλήματα επιβίωσης. Η μεγάλη κίνδυνη της ισλαμοποίησης, του δημογραφικού ζητήματος, καθώς και της ανέχειας και της ενεργειακής ανεπάρκειας που πηγάζουν από την άφρονα πολιτική των Βρυξελών, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με στιβαρές εθνικές κυβερνήσεις. Η Ιταλία μας δείχνει το δρόμο μαζί με τη Σουηδία και την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Ένας νέος άνεμος ανανέωσης πνέει σε όλη την Ευρώπη και σύντομα θα κυριαρχήσει ενάντια στα διεφθαρμένα διεθνιστικά μορφώματα του νεοφιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού. Οι εθνικές δυνάμεις ανασυντάσσονται και γιγαντώνονται γιατί δίνουν άμεσες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που πλήττουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις βαρυσίμαντες διεθνείς εξελίξεις, το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο αντιδρά σπασμωδικά, παραβιάζει κάθε έννοια συνταγματικής νομιμότητας. Μοναδικός λόγος της παράνομης φυλάκισής μου είναι ο φόβος του συστήματος να μην επαναληφθούν και στην Ελλάδα οι εξελίξεις της Ιταλίας, όπου το Εθνικό Κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι σάρωσε και από το 4% έγινε μέσα σε ελάχιστο χρόνο κόμμα εξουσίας. Με αφορμή τη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του νέου Εθνικού Κυβερνητικού Συνασπισμού στη Ρώμη, απέστειλα επιστολή προς την αυριανή Πρωθυπουργό της Ιταλίας, καθώς και τον κυβερνητικό της εταίρο και αρχηγό της Λέγκα, όπου επισήμανα τη λαμπρή προοπτική των κοινών μας αγώνων υπέρ της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.